Η ελληνική οικονομία έχει δυνατότητες ανάκαμψης και ο τουρισμός μπορεί να γίνει κινητήριος δύναμη για την αλλαγή του κλίματος και την ανάπτυξη, επεσήμανε εγκαινιάζοντας την 28η φιλοξένεια η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Κυρίες και κύριοι, στις δύσκολες ώρες που περνάει η Ελλάδα, στις δύσκολες ώρες που περνούν οι πολίτες, ο τουρισμός μπορεί να σταθεί σημαντικός αρρωγός για να αλλάξουν τα δεδομένα και να επανέλθει η ανάπτυξη. Μπορεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα. Όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Κεφαλογιάννη, το Υπουργείο εστιάζει στην προσπάθεια για την ενίσχυση και την προβολή ενός μοντέλου που θα υπερβαίνει το δίπολο ήλιος-θάλασσα και θα αναδεικνύει τις πολλαπλές ιδιαιτερότητες της χώρας και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο θρησκευτικός τουρισμός, ο αγροτουρισμός και ο γαστρονομικός τουρισμός. Στόχος μας είναι μέσα στο 2013 να φέρουμε ξανά τον τουρισμό στο παγκόσμιο προσκήνιο. Οι δυσκολίες είναι μεγάλες, κανείς δεν το ανέχει αυτό. Έχουμε όμως τη δυνατότητα την κρίσιμη αυτή στιγμή να στηρίξουμε την εθνική μας παραγωγή, τις δικές μας δυνάμεις. Να αναπτύξουμε τους τομείς εκείνους που μπορούν να μας προσφέρουν αυτονομία. Να προβάλλουμε τα προϊόντα που θα κάνουν τη χώρα αξιοζήλευτη στο εξωτερικό. Η κυρία Κεφαλογιάννη ξεναγήθηκε στα περίπτερα της φιλοξένεια και συνομίλησε με παράγοντες του τουρισμού. Τόσο κατά τη διάρκεια των εγγενείων, όσο και κατά την επίσκεψή της στην έκθεση, εξήρει ιδιαίτερα τη δράση ελληνικό πρωινό που υποστηρίζει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας. Μια πρωτοβουλία που συνδέει τα εγχώρια ελληνικά προϊόντα με τις κουζίνες των ελληνικών ξενοδοχείων και σημειώνει ήδη επιτυχία. Μάλιστα, το Υπουργείο Τουρισμού συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την ενίσχυση και τη διεύρυνση αντίστοιχων δράσεων. Οι προσπάθειες που γίνονται για την σύνδεση του πρωτογενούς με τον τριτογενή τομέα είναι εξίσου σημαντικές, διότι 16 εκατομμύρια άνθρωποι μας επισκέπτονται κάθε χρόνο. Νομίζω ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία να γευτούν τα προϊόντα της ελληνικής γης, να δουν πώς παράγονται τα προϊόντα αυτά και έτσι να φύγουν από τη χώρα μας όχι μόνο με τις αναμνήσεις, αλλά και με τα προϊόντα. Και να επιζητούν να δουν αυτά τα προϊόντα να βρίσκονται και στις τοπικές τους αγορές. Ο τουρισμός υποστηρίζει τη γεωργία και η γεωργία υποστηρίζει τον τουρισμό. Προσπαθούμε για παράδειγμα μέσω του αγροτουρισμού ή και άλλων δράσεων να συνδέσουμε την ίδια την παραγωγική διαδικασία και τη μεταποιητική βιομηχανία. Θυμηθείτε λίγο τους δρόμους του κρασιού, να κάνουμε τους δρόμους του κρασιού κομμάτι του τουρισμού μας. Η φετινή 28η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Φιλοξένεια διαρκεί ως τις 25 Νοεμβρίου. Προσκεκλημένοι και φιλοξενούμενοι είναι 100 ξένοι εμπορικοί επισκέπτες, εκπρόσωποι τουριστικών φορέων από διάφορες χώρες από όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα σημαντικοί διεθνείς tour operators όπως οι Thomas Cook και Aurora Travel Tours. Μεγάλη επιτυχία αποτελεί το γεγονός της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ένωσης UEFA. Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία της φιλοξένειας 2012 σε αριθμούς, αφού οι άμεσοι εκθέτες φτάνουν τους 155 συγκριτικά με τους 120 που ήταν πέρσι. Μεγαλύτερο είναι και το σύνολο των ξένων εκθετών σε σχέση με το 2011, ενώ τα τετραγωνικά μέτρα που καλύπτει φέτος η έκθεση είναι περισσότερα.